Την ιστορία της Ξυλαγανής, σημαντικές χρονολογίες για τον οικισμό, μνημεία, υποδομές, προτάσεις για διαμονή και διασκέδαση παρουσιάζουν μεταξύ άλλων οι μαθητές της πρώτης τάξης του Γυμνασίου Ξυλαγανής στο τουριστικό οδηγό που επιμελήθηκαν υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού του, κ. Θανάση Καλογιαντσίδη, και ο οποίος εκδίδεται με τη στήριξη του Δήμου Μαρονίας ΕΠΟΟΝ. Ορισμένες από τις σημαντικότερες ημερομηνίες, τις οποίες καταγράφουν στο τουριστικό οδηγό οι μαθητές, είναι: το 1981 ιδρύεται ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής. Το 1986 θεμελιώνεται το Πολιτιστικό Κέντρο Ξυλαγανής. Το 1992 ο παλιός Αλευρόμπλος των Ζουνόπουλου Ατζεμιάν περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Πολιτιστικού Όμιλου Ξυλαγανής 50% με αγορά και 50% από δωρεά και αρχίζουν οι πρώτες εργασίες για τη μετατροπή του σε Λεωγραφικό Μουσείο Ξυλαγανής. Το 1994 ο ΠΟΚΣ αναγείρει το μνημείο των 29 ξυλαγωνιωτών που σφαγιάστηκαν από τα βουλγάρικα στρατεύματα κατοχής το 1944. Παράλληλα, καταγράφουν τα σημαντικότερα αξιοθέατα του οικισμού, όπως είναι το Λαογραφικό Μουσείο και το Μνημείο Πέσοδων Ξυλαγανιωτών. Στο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Μαρονίας ΕΠΟΟΝ, κ. Δίνος Χαρετόπουλος, εξήρε την προσπάθεια των μαθητών, σημειώνοντας ότι το έργο που κατατέθηκε δημόσια προκαλεί θαυμασμό για την πολυφωνία, την άρτια τεκμηριώσει τον υψηλό στοχασμό του και θα αποτελέσει οδοδείκτη σε όποιον θέλει να ανακαλύψει τη μαγεία της Ξυλαγανής.